και διαπιστώνουμε ότι για κάθε τι υπάρχει ένα ποσό. Μικρό, μεσαίο, μεγάλο, όλα εξοργιστικά. Ναι, και αυτή η ιστορία με το να πηγαίνεις να παίρνεις χρήματα από ένα ATM που δεν είναι της τράπεζας, αλλά είναι άλλης τράπεζας και να πληρώνεις ό,τι ξέραμε ότι πληρώνουμε, και αν το έχουμε πει άπειρες φορές, λίγο αλλάζει. Όχι, μην φανταστείτε κάθε φορά, αλλά λίγο αλλάζει. Πες μας. Το 2019 το Σεπτέμβριο είχε κάνει ένα ντου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ντου το λέω κανονικά. Ναι. Έτσι, επιστημονικά είναι. Επιστημονικά ακριβώς. Είχε στις τράπεζες μεγάλες τιμικές. Έκτοτε δεν μάθαμε τίποτα. Τώρα μαθαίνουμε ότι φεύγει ο νυν πρόεδρος κύριος Λιανός, ότι η τελευταία απόφαση που θα βγάλει μια συμφωνία προκειμένου να συμμορφωθούν σε κάποιες χρεώσεις οι τράπεζες. Στην εξής μία, αυτήν που βλέπετε εδώ, θα μειωθεί το κόστος ανάληψης μετρητών από ATM. Λίγο, τι πληρώνουμε σήμερα και τι περιμένουμε να πληρώνουμε. 3,70, 3,50, 2,30. Όλο αυτό θα μειωθεί 1-1,5 ευρώ, εκτιμάται. Περιμένουμε την ανακοίνωση ακόμα και σήμερα, μπορεί και αύριο, το αργότερο την επόμενη εβδομάδα. Και θα είναι προϊόν συμφωνίας μεταξύ των τραπεζών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κρίνεται ότι κάτι λειτουργεί καταχρηστικά στην αγορά. Υπάρχουν όμως. Πάμε να δούμε αμέσως μετά άλλες 7 σημαντικές καραμπινάτες χρεώσεις, οι οποίες δεν υπάρχει για την ώρα λύση, ούτε φως. Παροχή αντιγράφου κινήσεων. Ξεκινάει από 0,90. 45 ευρώ, δεν το ξέρω. 45 ευρώ είναι. Για να πάρεις αντίγραφο της κίνησης λογαριασμού, 45 ευρώ. Το ακραία μορφή που υπάρχει, αν αιτηθείς ανέκδοση. Το πέναλτι φτάνει τα 45 ευρώ. Εγγραφή στο web banking ως 8 ευρώ. Κάποιοι το δίνουν και δωρεάν, από την αλήθεια. Υπηρεσία ειδοποιήσεων. Κάποιοι το δίνουν και δωρεάν, άλλοι το κάνουν ως 1,9 αναλόγως τι πελάτη είσαι. Πάμε να δούμε 4 ακόμα γρήγορα. Χρεώσεις. Συνδρομή χρεωστικής κάρτας. Πρόσεξε, όλοι ξέρουμε δεν έχει η χρεωστική. Σε απώλεια ή φθορά πηγαίνει σε κατάστημα και σου ζητάνε κάτι τι. Η πάγια εντολή έχει μισό ευρώ. Η πάγια εντολή είναι μισό ευρώ, ναι. Αφού τη δίνεις μία φορά. Και όμως κάθε φορά μισό ευρώ σου κρατάει. Υπάγει εντολή κάθε φορά που εκτελείται σου χρεώνει μισό ευρώ. Μισό ευρώ βεβαίως. Έλα, για να το κάνει. Πραγματικά. Οι μεταφορές χρημάτων το ζούμε όλοι. Ναι, δεν εντάξει. Βάζω ποσό γιατί δεν είναι ελεύθερο. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί το ζούμε και κάθε φορά. Ειδικά τώρα που γίνονται πληρωμές και πραγματικά η κατάσταση εκεί είναι ακραία. Και βέβαια οι πληρωμές προσεδένται λογαριασμών για παράδειγμα κινητή, τηλεφωνία, το ρεύμα, ενέργεια. Δεν υπάρχει κάτω από 0,50. Μόνο τη ΑΔΕ. Μόνο μία είναι δωρεάν. Σάδε, οι φόροι. Αν λοιπόν θέλουμε πια όλα μας να περνάνε μέσα από τράπεζες, και έτσι πρέπει να γίνεται, αν θέλουμε να υπάρχει το πλαστικό χρήμα, πρέπει να συμμορφωθούν οι τράπεζες και να παρέμβει το κράτος εκεί που πρέπει. Γιατί αυτές οι χρεώσεις δεν είναι χρεώσεις για να πηγαίνει στην τράπεζα. Γιατί αν πρέπει να πληρώσω μισό ευρώ κάθε φορά που εκτελείται μια εντολή που την έδωσα μια φορά και αυτόματα εκτελείται, προφανώς δεν είναι και το καλύτερο κίνητρο για να τα κάνω όλα ηλεκτρονικά ή τραπεζικά. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ.